Καλημέρα κύριε Σαγκελάκη. Είναι μεγαλός λίγο το μουσί μου φαίνεται. Μπορεί να είναι ημέρα. Ημέρα, ε. Εντάξει. Αύριο μπορεί να μην είναι έτσι. Ναι, μάλιστα. Γιατί με τις μέρες πάει, μονάζει, Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές. Δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα το πρωί. Το κατεβάζω. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, βλέπω ότι οι δημοσκοπήσεις σας... Ναι, πάντως μην το αφήσετε περισσότερο το μουσί, γιατί εδώ πασχίζεται για την αναγνωρισιμότητα. Αναλάζει το πρόσωπο. Εδώ πέρα έχει δίκιο. Λοιπόν. Διότι με εσάς αυτό λένε όλοι καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Είχε ξεκίνησε με ένα μειονέκτημα εντός εισαγωγικών αναγνωρισιμότητας. Έχει αρχίσει και αλλάζει. Και αυτό αλλάζει αυτό. Έχει αρχίσει και αλλάζει. Γι' αυτό λέω, μην το χαλάσετε με το αυτό. Χαριτολογώ και λέω ότι. Ναι. Παρά τα αυτά, παρά το γεγονός ότι στην Αθήνα ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σας στηρίζει, έχει δυνάμεις, ας πούμε, δεν είναι τώρα. Εσείς οι δημοσκοπήσεις επιμένετε σταθερά ότι είστε τρίτος. Θα ανέμενε κανείς κάτι περισσότερο για σας. Κοιτάξτε, να σας πω ειλικρινά, επειδή βλέπω και εγώ τις δημοσκοπήσεις και ταυτόχρονα βλέπω και το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε, κάθε μέρα βρισκόμαστε σε γειτονιές, κάνουμε περιοδίες, μιλάμε με τον κόσμο και καθόμαστε ώρες σε αυτές τις γειτονιές στις οποίες πάμε. Χθες, για παράδειγμα, πήγαμε πλατεία Αττικής, πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, πλατεία Βικτωρίας. Γυρίσαμε επί 4 ώρες περίπου όλη αυτή την περιοχή. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε, στα καφενεία στα οποία μπαίνουμε, στα μαγαζιά στα οποία μπαίνουμε, είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή και της δικής μου υποψηφιότητας και της δικιάς μας αντιπρότασης και ταυτόχρονα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση από τον σημερινό δήμαρχο και από την ανυπαρξία του έργου του. Εγώ, επειδή και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και επειδή ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έχουμε 3 εβδομάδες μπροστά μας και είναι 3 εβδομάδες και είναι 3 εβδομάδες τις οποίες ελπίζουμε και καλούμε και τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο και τους υπόλοιπους υποψηφίους να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να διασταυρώσουμε τα προγράμματά μας, να κάνει κριτική ο ένας τον άλλον ανοιχτά. Ό,τι έχει να πει ο ένας τον άλλον να το πει εδώ δημόσια μπροστά στον κόσμο στο πλαίσιο ενός ελεύθερου και δημοκρατικού διαλόγου. Αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και τον κόσμο να καταλάβει το ποιος πραγματικά έχει προτάσεις για αυτή την πόλη, το ποιος γνωρίζει τα προβλήματα αυτής της πόλης και το ποιος δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως σε μια πόλη η οποία μέσα σε αυτή την κατάσταση έχει αφαιθεί πραγματικά στην τύχη της και στη μοίρα της. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε να πιστέψουμε, αυτές τις, γιατί εμείς να πιστέψουμε κάνουμε τώρα ότι εσείς γνωρίζετε περισσότερο τα προβλήματα της πόλης από ότι ο κύριος Σπηλιωτόπουλος ή ο κύριος Καμίνης. Θα σας απαντήσω. Άλλο ικανότητα να τα λύνεις και άλλο να τα γνωρίζεις. Βεβαίως. Στα ζητήματα της γνώσης, επιτρέψτε μου να είμαι σίγουρος ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και η δημοτική μας παράταξη, γνωρίζουμε τα προβλήματα επειδή κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη καθημερινά, όχι τώρα στην προεκλογική περίοδο, όχι τους τελευταίους 2 μήνες, ούτε τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη, περπατάμε αυτή την πόλη, είμαστε στην καθημερινότητα αυτής της πόλης, όπως όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την πόλη, έτσι ακριβώς είμαστε και εμείς. Ναι, έχουμε μια δημοτική παράταξη η οποία λειτουργεί επί 8 χρόνια. Είμαστε παντού, στις πλατείες, στα προβλήματα, στους αγώνες για τους ελεύθερους χώρους, στους αγώνες για την καθαριότητα, για τα πεζοδρόμια. Γνωρίζουμε αυτή την πόλη πολύ καλύτερα από όλους αυτούς. Ακόμα και από τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη, ο οποίος τα 3,5 τελευταία χρόνια τα έχει περάσει κλεισμένος μέσα στο γραφείο του, μέσα σε ένα γυάλινο πύργο στην ουσία. Αν βγείτε έξω και μιλήσετε με τους ανθρώπους, και πάτε στις πλατείες και συναντήσετε ανθρώπους στον δρόμο και τους ρωτήσετε τι έχει κάνει ο κύριος Καμίνης, πού τον έχετε δει τον κύριο Καμίνη, που έχετε δει το έργο του κυρίου Καμίνη, έστω να μην τον έχετε δει προσωπικά, θα σας πούνε πουθενά και τίποτα. Ναι. Καταρχήν το ΚΚΕ σας κατηγορεί, διάβαζα προχθές μια ανακοίνωση που λέει ότι η θεωρία ότι ο Καμίνης ήταν ανύπαρκτος είναι κάλυψη της πολιτικής του. Την έχετε ακούσει αυτή την κριτική. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Ο κύριος Καμίνης δεν έκανε πραγματικά τίποτα ως δήμαρχος αυτής της πόλης για να μπορέσει να αφήσει ένα στοιχειώδες έργο. Δεν σας λέω να κάνει κάτι μεγαλεπίβολο μέσα σε αυτή την περίοδο. Όποιον άνθρωπο ρωτήσετε μέσα στην πόλη, δεν μπορεί να σας πει ένα έργο. Ναι. Προφανώς ταυτόχρονα, και εμείς το λέμε, γιατί το λέει αυτό σε εμάς το ΚΚΕ. Εμείς έχουμε ασκήσει κριτική στον κύριο Καμίνη και για αυτά τα οποία έχει κάνει, τα οποία είναι. Μιλάει για μια οικονομική εξυγίανση του Δήμου την ίδια στιγμή που έχει αφήσει τις υπηρεσίες του Δήμου να καταρρεύσουν απολύτως συνειδητά. Αυτά δεν καταλαβαίνω αυτού του τύπου την κριτική, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν είμαστε φιδωλοί στην κριτική μας προς τον κύριο Καμίνη.
Και αυτού του τύπου την κριτική, ειλικρινά σας μιλάω, δεν την αντιλαμβάνομαι και σίγουρα δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αυτή η κριτική, που μέσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε σηκώσει αγώνες, έχουμε σηκώσει το ανάστημά μας ως η πραγματική αντιπολίτευση στον κύριο Καμίνη. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας κατηγορεί ο κύριος Καμίνης και η σύμβουλή του ότι επειδή την πέφτεται όλοι στον ίν δήμαρχο, αφήνεται στην άκρη στο απειρόβλητο την ακροδεξιά, όπως λένε αυτοί, ατζέντα του Σπυριδόπουλου. Σε εμάς το λένε αυτό. Ναι, σε εσάς. Εσείς ως δημοσιογράφοι, εγώ σας ρωτάω εσάς, διαβάζετε τις ανακοινώσεις μας? Ή τουλάχιστον τις διαβάζετε. Κάθε μέρα βγάζουμε ανακοινώσεις. Απαντάμε στον κύριο Σφιλιοτόπουλο σε όλα τα ζητήματα τα οποία πάει να ανοίξει με έναν ακροδεξιό λαϊκίστικο, το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, γιατί είναι μια μαμουφή την οποία πολλές φορές, ξέρετε, την απευθύνουν σε εμάς, με έναν ακραία λαϊκίστικο τρόπο, απλά και μόνο για να ψαρέψει σε θολά νερά. Δεν αφήνουμε στο απειρόβλητο κανέναν. Εμάς είναι και ζητήματα, ξέρετε, δεν είναι ζητήματα αυτά για μας επικοινωνιακής τακτικής, για να μπορέσουμε να χτυπάμε μόνο τον κύριο Καμίνη, επειδή πιστεύουμε ότι από εκεί θα πάρουμε ψήφους. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, πολύ δε περισσότερο όταν πάει να ανοίξει μία ατζέντα άσχετη με τα προβλήματα των κατοίκων της πόλης, επειδή γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά ότι έχει βάλει το χεράκι του και μέσα από τη Βουλή και μέσα από την παρουσία του τόσα χρόνια στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, για να φτάσει και η πόλη και η χώρα σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή, επειδή δεν έχει πρόταση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους, δεν έχει πρόταση για τα λουκέτα, δεν έχει πρόταση για την ανεργία, δεν έχει πρόταση για την κρίση, για την κοινωνική κατάσταση αυτής της πόλης, πάει να ανοίξει θέμα, το άσχετο που με ρωτάτε κύριε Οικονομέα, πάει να ανοίξει θέμα. Ποια είναι τα άσχετα, ναι. Πάει να ανοίξει ένα θέμα το οποίο και ο ίδιος είχε ψηφίσει ως υπουργός της κυβέρνησης, το θέμα του τζαμιού. Στο θέμα του τζαμιού αναφέρομαι. Ναι. Το οποίο πάει να το ανοίξει τη στιγμή που και ο ίδιος το είχε ψηφίσει. Με την ψήφο του. Ντάξει, τότε χωροθετήθηκε. Τότε χωροθετήθηκε. Λέει, εγώ ψηφίσει να γίνει τζαμί. Πού θα γίνει όμως. Αν το αποφασίσει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς είσαστε υπέρ των δημοψηφισμάτων γενικά. Σαφέστατα. Κοιτάξτε. Κάνετε και εσείς δημοψηφίσματα. Να σας πω. Με ρωτάτε τώρα. Όχι, καλά κάνετε και με ρωτάτε. Αλλά εμένα. Εσείς δημοσιογραφικά καλά κάνετε και με ρωτάτε. Αλλά να ρωτάτε εμένα, τον εκπρόσωπο της ανοιχτής πόλης, μιας παράταξης η οποία έχει βάλει το ζήτημα των δημοψηφισμάτων όταν οι άλλοι δεν ήξεραν καν, όταν ο κύριος Σπυλιοτόπουλος δεν γνώριζε καν την έννοια του δημοψηφίσματος και ότι μπορούν να γίνονται δημοψηφίσματα σε μία πόλη. Σας ρωτώ για να το μάθουν είναι, και άλλοι, κύριε. Είναι, όχι, ευχαριστώ. Γι' αυτό σας ρωτάω και σας ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Νομίζω ότι είναι η δικιά μας η αντίληψη σε σχέση με άρα, τη συμμετοχή. Άρα σαν σκέψη του Σπυλιοτόπουλου θα κάνω δημοψήφισμα. Τη δημοκρατία. Αλλά υπάρχει μια τεράστια. Και ακριβώς αυτό θα σας πω. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Έτσι ήταν η ερώτηση ολοκληρωμένη, ήταν αφού είσαστε κι εσείς υπέρ των δημοψηφισμάτων. Γιατί σας ενοχλεί που λέει θα κάνω δημοψήφισμα ο Σπυλιοτόπουλος? Ο κύριος Σπυλιοτόπουλος, κύριε Οικονομέα, ζητάει δημοψηφίσματα πάνω σε ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους όταν αφορούν ζητήματα μειονοτήτων, όταν αφορούν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ζητήματα μάλιστα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν χωράνε δημοψηφίσματα. Ειδικά όταν αφορούν μειονότητες και όταν υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες. Δημοψήφισμα θα μπορούσε να ζητήσει ο κύριος Φιλιοτόπουλος για το εάν θα πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, ένα μολ στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, που ο κύριος Καμίνης έχει δώσει την έγκρισή του να φτιαχτεί ένα μολ, ένα τεράστιο πολυκατάστημα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυτό μάλιστα είναι ένα δημοψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει, γιατί αφορά τους κατοίκους και δεν αφορά συνταγματικές ελευθερίες. Να γίνει δημοψήφισμα και το ζητάμε εμείς, όπως γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, και το ζητάμε και την άποψη του κυρίου Σφιλιοτόπουλου και του κύριου Καμίνη για την υπόθεση του νερού. Θέλουμε νερό στην Αθήνα, το οποίο να το προσφέρουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να βγάζουν κέρδος από το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό, ή θέλουμε νερό το οποίο να ανήκει σε μια δημόσια εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίζεται η παροχή του νερού σε όλους τους κατοίκους? Θέλει να κάνει δημοψηφίσματα για πολύ εξειδικευμένα θέματα που άπτονται, ας πούμε, θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων πράγματι, αν και ο ίδιος το αρνείται αυτό, για να είμαστε. Και εσείς θέλετε να κάνετε δημοψηφίσματα γενικής πολιτικής. Κοιτάξτε να έτσι δείτε. Αν σας αρέσει η ιδιωτικοποίηση, δεν σας αρέσει η ιδιωτικοποίηση. Δεν αν πρέπει να έχει άποψη για το νερό, για το νερό συγκεκριμένα σας. Το νερό είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό. Ξέρετε ότι παραιτήθηκε ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Σπυλιοτόπουλου από τη ΔΑΚΕ, η ΔΑΠ, ενώ είχε ανακοινωθεί το όνομά του, επειδή ακριβώς ο κύριος Σπυλιοτόπουλος δεν σηκώνει το θέμα του νερού. Το ξέρατε αυτό? Έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Είχε ανακοινωθεί το όνομα του υποψηφίου, παραιτήθηκε επειδή ο κύριος Φιλιοτόπουλος δεν παίρνει θέση για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και καλό είναι ο κόσμος, οι δημότες, οι πολίτες της Αθήνας, οι κάτοικοι της Αθήνας, να έχουν στο μυαλό τους ότι όπου έχει γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού σε όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια έχουν εκτοξευθεί για το νεράκι, οι υπηρεσίες παροχής του νερού έχουν επιδεινωθεί και μεγάλα κομμάτια φτωχά του πληθυσμού έχουν αποκλειστεί από την πρόσβασή του στο νερό. Συνεπώς θα μπορούσε να διοργανώσετε, αν γίνεται δήμαρχος, ένα δημοψήφισμα. Αυτό τύπου... γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Ναι, τύπου... Μην πάμε μακριά. Για το νερό. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό. Και έχει πάρει απόφαση και εκεί και ο κύριος Μπουτάρης έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και εμείς ρωτάμε και τον κύριο Καμίνη, ποια είναι η άποψή του για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παραδέχομαι ότι όσες φορές έχουμε μιλήσει εδώ και που σας βλέπω και ακούω και σας ακούω και σε άλλες εκπομπές, ότι μιλάτε συγκεκριμένα για τα προβλήματα της πόλης 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και δεν βάζετε αυτό το γενικό μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Δεν το λέω ως, ούτε ως αρνητικό του αισθητικό. Παρατηρώ όμως ότι προσπαθείτε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος δήμαρχος, να ασχολείται με τα προβλήματα της πόλης του. Το μνημόνιο, αντιμνημόνιο όμως. Παίζει ρόλο, ας πούμε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και τι καλύτερο θα κάνετε εσείς που είστε αντιμνημονιακός, ας πούμε, από τον άλλον που είναι, κατηγορείται ως μνημονιακός. Θα σας απαντήσω. Όσον αφορά τα προβλήματά μας στην πόλη, έτσι. Τα προβλήματα της πόλης και τα προβλήματα των κατοίκων της πόλης σίγουρα επηρεάζονται, είναι απολύτως συνδεδεμένα και με το τι συμβαίνει και στη ζωή των ανθρώπων, επομένως έχουν να κάνουν και με ζητήματα κεντρικής πολιτικής κοινής. Εγώ να σας πω έτσι, για παράδειγμα, πολλοί κόσμος που μας σταματάει στον δρόμο, το πρώτο πράγμα που μας λέει, επειδή ξέρετε είναι πιεσμένος ο κόσμος, δεν είναι τόσο πολλές φορές, ξέρετε, για τα πεζοδρόμια, αυτά που περιμένει κάποιος δήμαρχος να ακούσει, του λέει δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον νίκη στο τέλος του μήνα. Που είναι μεν κάτι άσχετο. Mm-hmm. Για τον δήμαρχο, άσχετο εισαγωγικά, εντάξει. Αλλά είναι ο πόνος του ανθρώπου. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δυστυχώς και οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο του μνημονίου έχουν και μεγάλο αντίκτυπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι λάμπες που δεν έχουμε, ο ηλεκτροφωτισμός. Δεν έχουμε λάμπες, ξέρετε, οι αποθήκες του Δήμου αυτή τη στιγμή. Το έχει αναγνωρίσει ο κύριος Καμίνης. Δεν έχουμε λάμπες. Και δεν έχουμε λάμπες επειδή ο Δήμος, ο κύριος Καμίνης, για να κάνει την οικονομική του εξυγίανση σε πολλά εισαγωγικά, δεν πληρώνει τους προμηθευτές. Και οι προμηθευτές δεν προσέρχονται. Εκείνος το αρνείται, βέβαια, αυτό. Το λέμε απλώς για τον αντίλογο. Ωραία, το αρνείται. Λέει ότι είναι θέμα γραφειοκρατίας. Είναι θέμα γραφειοκρατίας, έτσι. Και προφανώς αφού δεν έρχεται κανένας στους διαγωνισμούς. Από τη στιγμή που χρωστάει, γιατί αυτή τη στιγή χρωστάει ο Δήμος σε προμηθευτές. Ωραία, και εσείς να βρείτε λεφτά δηλαδή για να μην χρωστάτε. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά. Ξαναρχόμαστε τώρα στο κλασικό ερώτημα που αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφια κυβέρνηση. Εμένα μου αρέσει αυτό το ερώτημα, γιατί ξέρετε, δεν το λέω σε εσάς, ξέρετε, πολλοί μας ρωτάνε. Νομίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά εμείς έχουμε. Εγώ δεν σας ρωτάω γιατί. Κύριε Οικονομέα, το ξέρω. Έχετε απάντηση. Δεν το λέω για σας. Δεν το λέω για σας σε καμία περίπτωση. Το λέω... Αλλά πού θα βρείτε όμως λεφτά στο Δήμο. Εντάξει. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνει πολιτική. Καλά, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Εμείς δεν υποσχόμαστε, κύριε Οικονομέα, ότι έχουμε μαγικό ραβδάκι, μια μηχανή που γεννάει χρήματα. Σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, είναι ότι επειδή έχουμε πάρει τον προϋπολογισμό και τους απολογισμούς κυρίως του Δήμου, που είναι το πιο σημαντικό. Πιο σημαντική λογιστική κατάσταση, οι απολογισμοί του Δήμου, που είναι τα πραγματικά ποσά, κωδικό-κωδικό, και έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Πιστεύουμε ότι μέσα από μια επανακατανομή των δαπανών, εκεί δηλαδή που προτεραιότητα θα είναι να αγοράζουμε λάμπες για να έχουμε στις αποθήκες και να μπαίνουν οι λάμπες στους δρόμους για να έχουμε ηλεκτροφωτισμένους δρόμους και πλατείες, μέσα από μια επανακατανομή των δαπανών, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε μέσα στο 2015, συγκεκριμένα το 2015, δεν ξέρουμε για το 2016, μέχρι να δούμε τα στοιχεία, να εξοικονομήσουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια δεν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν λέμε ότι με αυτό θα κάνουμε παπάδες. Λέμε όμως ότι με 10 εκατομμύρια, αν μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαμε στοιχειωδώς να απαντήσουμε σε βασικά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, είτε αυτά αφορούν τις λακκούβες στους δρόμους, είτε αφορούν την καθαριότητα, είτε αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό. Οι λακκούβες στους δρόμους δεν είναι δουλειά του ΠΕΧΟΔΕ. Αυτό είναι για τους μεγάλους άξονες. Στους μεγάλους δρόμους η ευθύνη. Είναι στο υπεχοδέ και στην περιφέρεια. Οι μικροί δρόμοι της Αθήνας και ο Σακελαρίδης έχουν να κάνουν με το Δήμο. Όταν βρεθεί δήμαρχος, όταν του πούνε λάμπες ή συσίτιο, διότι τα λεφτά δεν φτάνουν, συσίτιο θα πάει να πει. Άκου που σου λέω. Να σας απαντήσω. Εμείς πιστεύουμε ότι και τα συσίτια
Επειδή έχουμε και εμπειρία, ξέρετε, πολλές φορές μας ρωτάνε, ρε παιδιά, τι, πού πάτε εσείς τώρα, τι πάτε να κάνετε. Εμείς, ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς την Πανοκρουσίες, έχουμε ασχοληθεί ενεργά με την κοινωνική, με την οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη, ξέρετε, δεν απαιτεί τεράστια κονδύλια και τεράστιες χορηγίες με τη σημαία ενός χορηγού. Κοινωνική αλληλεγγύη οργανώνεται κυριολεκτικά από την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Υπάρχει κόσμος σε διάφορα εγχειρήματα τα οποία πραγματικά φροντίζουν, κόσμο στις γειτονιές της Αθήνας, στον νέο κόσμο, στην Κυψέλη, εντάξει, στον Κολονό, εντάξει, αλλά τα οποία δίνονται από το υστέρημα των ανθρώπων. Αν έρθει ο τάδε βιομήχανος και σου πει: σου δίνω 50.000 στο Δήμο για να τα δώσεις αυτό, θα σας απαντήσω. Θα πεις ότι όχι, δεν. Δεν σας λέω ότι θα πω όχι. Κανένα, δεν πάνε, αυτά τα χρήματα δεν πάνε χαμένα. Αρκεί όμως, ξέρετε τι, αρκεί να έχει ο Δήμος ένα σχέδιο για το ποιες ανάγκες πρέπει να καλύψει. Δηλαδή, αν έρθει ο τάδε βιομήχανος που λέτε και μου δώσει αυτά τα χρήματα, το θέμα είναι αν μετά αποφασίσει να μην μου τα δώσει αυτά τα χρήματα, να έχω ένα σχέδιο και να μην εξαρτώμαι από τα χρήματα του τάδε βιομηχάνου ή του τάδε εφοπλιστή, για να μπορέσω να φροντίσω τους πιο, τα πιο ασθενή κοινωνικά στρώματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν τεθεί δίλημα η συζήτηση ή οι λάμπες, προφανώς η απάντηση είναι αυτονόητη. Ότι είναι το συσίδιο. Αλλά και οι λάμπες δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου μικρό πρόβλημα. Είναι από τα πρώτα πράγματα, κύριε Οικονομέα, που μας λέει ο κόσμος. Ο ηλεκτροφωτισμός, τρομερό. Για ευνόητους λόγους. Βλέπεις δρόμους ολόκληρους στον κέντρο. Και ξέρετε το αίσθημα που δημιουργείται και σε εσάς και σε μένα, δηλαδή όποιος περπατάει στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή σκουπίδια και λάμπες είναι εκ των όνων κάνευ. Για να υπάρχει μια πόλη αξιοπρεπής. Να σας πω συγκεκριμένα. Εγώ μένω στα Εξάρχεια, ζωοδόχου πηγή, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, το βράδυ. Σκοτεινό. Είναι θεοσκότεινη. Και όσο και να είσαι εξοικειωμένος με αυτό το χώρο που είναι δίπλα από το σπίτι σου, όταν περπατάς, νιώθεις μια ανασφάλεια. Σε πιάνει. Πόσο δε μάλλον σε περιοχές κάτω από την Ομόνοια, στις δύσκολες περιοχές της Αθήνας. Η Ομόνοια και κάτω από αυτό, εκεί που πήγα τα Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Δεν έχουν σουλουπωθεί σε σχέση με πριν δύο χρόνια, τρία, ας πούμε. Σουλούπομα, τι εννοείται. Εννοώ, παλιά ήταν τελείως απροσπέλαστες με τους μετανάστες, 100, δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν με άλλο κράτος, έτσι. Ξέρετε, να σας απαντήσω. Γιατί υπάρχει μια γενικέ ότι λίγο είναι βελτιωμένο σε αυτό. Υπάρχει μια πραγματικότητα στο γεγονός, να σας απαντήσω, ότι πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης. Αυτό είναι και σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Οπότε υπάρχει και μια αντικειμενικά καλύτερη κατάσταση από αυτή την άποψη, αλλά πιστέψτε με, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα των κατοίκων. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Και η εγκατάλειψη αυτών των ανθρώπων κάτω από την Ομόνοια, των περιοχών κάτω από την Ομόνοια. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει προβεί ο Δήμος στην παραμικρή παρέμβαση στις περιοχές αυτές. Στις περιοχές που έχουν ανάγκη, ξέρετε, από μια μικρή παρέμβαση για να νιώσουν τουλάχιστον οι κάτοικοι ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους και δεν ασχολείται μόνο με τη βιτρίνα της Αθήνας. Ότι υπάρχει ζωή και μετά την Ομόνοια στην Αθήνα και ότι υπάρχει Δήμος και μετά την Ομόνοια. Το γεγονός αυτό. Ούτε πάνω από την Ομόνοια υπάρχει. Υπάρχει πανεπιστήμιο και στα δύο και είναι όλα κατά μαγαζιά. Σας λέω τώρα στις ισχυρότερες περιπτώσεις. Δυστυχώς στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Να νιώσουν οι άνθρωποι ότι ο Δήμος πρέπει να ασχοληθεί και δυστυχώς ο κύριος Καμίνης. Υπάρχει ένα καταθλιπτικό συνέστημα. Έχεις δίκιο σε αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ περνούσα το βράδυ από το Χαριλάου Τρικούπη που είναι κοντά στην γειτονιά σου. Σκοτεινά, μίζερα, ένα καταθλιπτικό συνέστημα. Ναι, Σταδίου. Σταδίου, η πιζοδόχου πηγή πλέον. Όλο το μεταξύ και αυτέ οι συνεργασίε. Και αυτό μπορεί λίγο να δοθεί μια ανάσα, α πούμε. Παιδί μου, παλιά υπήρχε η βιτρίνα, έστω και όσο ήταν ανοιχτά η βιτρίνα, η φωτισμένη, κάτι. Έπαιζε και ένα ρόλο. Ακόμα και αν ήταν κλειστό το μαγαζί. Αυτό επιτείνει αυτή τη. Είναι και κλειστά τα μισά και τα άλλα μισά κατεβασμένα τα ρολάγια. Διότι δεν μπορεί να τα αποφύγει ότι τα κλειστά μαγαζιά σου υπενθυμίζουν το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει, το τεράστιο. Δεν μπορεί αυτή τη σκέψη να την αποφύγει. Και δεν είναι. Είναι και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και αυτό που συμβαίνει και στα μαγαζιά στις γειτονιές. Δηλαδή στο Παγκράτη, στους αμπελόκηπους. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι, εγώ σας το λέω ειλικρινά, μπαίνουμε πολλές φορές μέσα να κάνουμε περιοδεία. Ξέρετε, χτυπάει αυτό το μηχάνημα στην πόρτα που κάνει τον θόρυβο ότι κάποιος μπήκε πελάτης. Για τον τρέντ. Βλέπεις τον μαγαζάτορα, έρχεται πελάτης και βλέπει ξαφνικά το σακελαρίδι να έρθει να του σφίξει το χέρι. Και εγώ νιώθω και άσχημα. Λέω τώρα να του σφίξω το χέρι. Να παίρνει από κάθε μαγαζί, να παίρνει κάτι. Πλάκα. Έχετε να δει. Να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Και είναι δύσκολη και λίγο άδικη πολλής για όλους όμως, αλλά επειδή την κάνουμε σε όλους, γιατί λέω. Εάν δεν μπείτε στο δεύτερο γύρο. Και εγώ εδώ είναι. Το μόνο σίγουρο είπαμε είναι άλλα φαινόμενα. Μπορεί να μην μπείτε στο δεύτερο γύρο. Τι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσετε εσείς, ας πούμε, αν μπει ο Σπυρωτόπουλος με τον Καμίνη στο δεύτερο γύρο. Λέω εγώ ένα σενάριο τώρα. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν δεν είναι δύσκολη η ερώτηση. Γιατί πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη πεποίθηση
ότι θα μπούμε στο δεύτερο γύρο, ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Εγώ είπα αν δεν μπείτε. Εγώ δεν το... Και προσέξτε δεν... γιατί το ίδιο θα θέλετε μετά και από τους ψηφοφόρους ενδεχομένως του Καμίνη να σας στηρίξουν εσάς αν μπείτε στο δεύτερο γύρο. Είναι λογικό. Προφανώς και εμείς θα ζητήσουμε στο δεύτερο γύρο, θα θέλουμε και τη στήριξη προφανώς και των άλλων. Και... Ναι. Όχι τον συνδυασμό. Του κόσμου. Θα απευθυνθούμε στην κοινωνία, στους δημότες που γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της Αθήνας και ποιος μπορεί να λύσει καλύτερα τα προβλήματα. Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα και ποιος με βάση τη συγκεκριμένη. Για να το θέσω διαφορετικά, όταν μπορεί να λύσει αυτά το ζήτημα και πες χτυπάω ξύλο να μπει, ότι δεν μπαίνετε στο δεύτερο γύρο, θα πάρετε θέση έστω την τελευταία και θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ή εσείς θα σας απαντήσω, θέση. Για μένα δεν είναι ζήτημα προσώπων. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ο κύριος Καμίνης, δεν είναι ο κύριος Πιλιοτόφυλλος. Επομένως, για να σας απαντήσω, για μας το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες μιας πόλης που επί 40 χρόνια. Πραγματικά, ίσως λιγότερα, έχει αφαιθεί να σε κεριμάζεται από δημάρχους οι οποίοι έβλεπαν αυτή την πόλη, το δημαρχιακό θόκο, ως μια ευκαιρία να προβληθούν οι ίδιοι. Αμένα είναι ζήτημα, τίτλο, πολιτικών, βλέπετε, δεν το βλέπω εγώ. Θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, και λέει. Και το πιστεύω και ειλικρινά, επειδή εδώ θα είμαστε, είναι τρεις εβδομάδες για τον πρώτο γύρο. Ωραία. Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξο ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Θέλω κάτι τελευταίο να μου πείτε πριν κλείσουμε. Ο κύριος Σπυλιοτόπουλος προχθές έκανε κριτική στον κύριο Καμίνη, διότι δεν φωταγώγησε την Αθήνα το βράδυ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Εσείς, η δικιά σας άποψη ποια είναι? Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όντως. Θα σας πω. Καταρχήν, εμένα ξέρετε τι με πειράζει, κύριε Καμπουράκη. Με πειράζει να προσπαθούμε τώρα σε μία περίοδο προεκλογική. Εγώ καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πόσο χαρήκανε το κύπελο ο κύριος Καμίνης, ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Εγώ το χάρηκα πολύ. Το χάρηκα στο σπίτι μου, συνειδητά δεν πήγα στο γήπεδο. Για συνειδητούς λόγους. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό το επιτηδευμένο πάω στο γήπεδο προεκλογικά. Να τσιμπήσω και καμία ψήφο. Που πήγαινα, μπράβο, που ναι. Θα πήγα κάτω από άλλες συνθήκες, ναι, θα πήγαινα και στο γήπεδο. Ξέρω. Δεν ήθελα να πάω στο γήπεδο και συνειδητά κιόλας δεν ήθελα να πολιτικοποιήσω το ζήτημα της κατάκτησης του κυπέλου από τον Παναθηναϊκό, ούτε με κάποια ανακοίνωση που να φανεί δήθεν προεκλογικά τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, γιατί αν ήταν μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, ο κύριος Πιλιοτόπουλος δεν θα έλεγε τίποτα, ούτε για τη φωταγώγηση της πόλης, ούτε θα έλεγε κάτι παραπάνω. Για μένα είναι ζήτημα, και νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, εντάξει, είναι αρκετά έξυπνος, το Μασαϊκού το χορτό, να στηθεί μια αντιπαράθεση τώρα στο αν θα φωταγωγηθεί η πόλη ή δεν θα φωταγωγηθεί. Λες και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει ανάγκη να φωταγωγηθεί η πόλη για να γιορτάσει και να πανηγυρίσει ένα κύπελο. Μάλιστα. Το οποίο το είχε και ανάγκη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλά, ένα κύπελο πήρατε τώρα, δεν πήρατε και αυτό. Εντάξει, το Champions League. Και το κύπελο κάτι. Κάτι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμένα ειλικρινά με πειράζει όταν στείνονται τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, λες και Μασάη Κουτόχρωτο ή ο κόσμος του Ολυμπιακού ή ο κόσμος της ΣΑΕΚ. Δεν Μασάη Κουτόχρωτο. Βλέπει τώρα κάποιους να τσακώνονται δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές για το αν θα φωταγωγηθεί η πόλη και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι γίνεται αυτό για να υφαρπάξουν την ψήφο του. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.